Καλημέρα σας. Καλημέρα, Γαβρίλ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ και πρέπει να πούμε ότι δεν κέρδισες μόνο προεκλογικά, κέρδισες μετεκλογικά με τη στάση σου συνολικά, με το ήθος σου και με το θάρρος σου. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικά μηνύματα που στέλνει ένας νέος πολιτικός σε νέους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Το βασικό ερώτημα είναι τι σκέφτεται ένας άνθρωπος τώρα στη δική μας ηλικία για τον Δήμο της Αθήνας. Ως επικεφαλής πια της αντιπολίτευσης, λίγες ώρες ορκίζεσαι. Ναι, το απόγευμα ορκιζόμαστε. Σκέφτεται αυτά ακριβώς που σκεφτόταν και τι προεκλογικά. Τι ενοχλεί στην πόλη σου σήμερα, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο. Επειδή είμαι κάτοικος της Αθήνας και ζω στην Αθήνα και κινούμαι στην Αθήνα, μπορώ να πω ότι και εγώ, όπως και όλοι οι συμπολίτες μας, έχω κοινές εικόνες, έχω κοινές παραστάσεις για το ποια είναι αυτά τα προβλήματα αυτής της πόλης. Και τα προβλήματα αυτής της πόλης είναι πολύ μεγάλα, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο. Όπου στην ουσία, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα, σε μια περίοδο κρίσης, είναι σαν να βλέπεις αυτά τα προβλήματα κάτω από μεγεθυντικό φακό. Mm-hmm. Είναι από τη μία τα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία έχουν συσσωρευτεί ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να κάνει πράγματα ο Δήμος εκεί. Ο Δήμος μπορεί να κάνει πράγματα. Σήμερα έμασταν με την αίσθηση ότι μπορεί ο Δήμος να πάρει αντίστοιχα. Ο Δήμος μπορεί να κάνει πράγματα, αρκεί να έχει την πολιτική βούληση, να ψάχνει τις λύσεις, να έχει επινοητικότητα, να βρίσκει τους τρόπους έτσι ώστε. Χωρίς να έχει κάποιο μαγικό ραβδάκι, να μην κοροϊδευόμαστε, δεν μπορεί να λύσει τα πάντα ένας Δήμος ή η δημοτική αρχή μιας πόλης, να κάνει τα απαραίτητα έτσι ώστε τουλάχιστον να δείχνει στους πολίτες αυτούς που έχουν την ανάγκη ότι δεν είναι μόνοι τους, δεν είναι εγκατελειμμένοι, δεν είναι καταδικασμένοι για στο περιθώριο. Για παράδειγμα, βλέπουμε αυτές τις πολύ σκληρές εικόνες των αστέγων στο κέντρο της Αθήνας. Πολλοί συζητούν για το εμπόριο ναρκωτικών, προβλήματα για χρόνια άλυτα για την πρωτεύουσα της χώρας. Εκεί τι μπορείτε να κάνετε. Εμείς συγκεκριμένα είχαμε και μια πρόταση για το ζήτημα των αστέγων. Μια πρόταση η οποία. Από ό,τι βλέπω και από το δημόσιο διάλογο που έγινε, έτυχε και θετικής αποδοχής και από άλλες παρατάξεις. Mm-hmm. Ελπίζω και από τον κύριο Καμίνη και να προχωρήσει ένα τέτοιο σχεδιασμός. Για παράδειγμα, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν χιλιάδες εγκατελειμμένα κτίρια στην Αθήνα, στην πόλη μας. Mm-hmm. Εγκατελειμμένα κτίρια που επιβαρύνουν και το αστικό περιβάλλον από τη μία, αλλά την άλλη επιβαρύνουν και τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν τους φόρους για τα κτίρια αυτά. Εμείς είχαμε κάνει την πρόταση να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Πόροι από το ΕΣΠΑ μπορούν να βρεθούν για τέτοιου τύπου δραστηριότητες και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν ξενώνες. Εικόνα υπάρχει του προβλήματος για την Αθήνα. Ναι, υπάρχει. Έχει κάνει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και εμένα τα στοιχεία που έχουμε και εμείς είναι και από το Δήμο της Αθήνας και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά είναι στοιχεία που υπάρχουν ότι λένε, αναφέρονται, ας πούμε, σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω. Αν δεν κάνω λάθος, στις 50.000 ακατοίκητα διαμερίσματα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Είδα μια θερμή χειραψία που είχες με τον κύριο Καμίνη, τον Δήμαρχο της Αθήνας. Θα είναι 5 χρόνια εκείνος Δήμαρχος, 5 χρόνια εσύ αντιπολίτευση. Υπάρχει το περιθώριο και το έδαφος για μια συνεννόηση, ούτως ώστε και ο ένας να βοηθήσει και ο άλλος να βοηθήσει για να πάει η Αθήνα ένα βήμα μπροστά και να μην έχουμε πάλι μια άγωνη πολλές φορές σύγκρουση έτσι για τη σύγκρουση. Σύγκρουση για τη σύγκρουση δεν θέλουμε να έχουμε. Σύγκρουση για τη σύγκρουση νομίζω ότι δεν βοηθάει. Σύγκρουση όμως για ζητήματα υπαρκτά, για πολιτικές διαφωνίες που έχουμε τον κύριο Καμίνη. Μπορεί να υπάρχει έτσι ένα καλό επίπεδο, θέλω να πιστεύω, επικοινωνίας, να υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός, αλλά σε ζητήματα που αφορούν πολιτικές για το Δήμο της Αθήνας, αντιλήψεις σε πράγματα. Αυτό θα κριθεί. Να σας πω για τον κύριο Καμίνη, για αυτό που με ρωτάτε. Σε αυτό θα κριθεί και ο κύριος Καμίνης, όπως θα κριθώ και εγώ. Δεν αμφιβάλλω, δεν βγάζω τον εαυτό μου εκτός κάντρου. Ο κύριος Καμίνης, αν θέλετε την άποψή μου, το 2010, όταν είχε εκλεγεί ως Δήμαρχος της Αθήνας απέναντι στον κύριο Κακλαμάνη, υπήρχαν αρκετές ελπίδες και προσδοκίες από τον κύριο Καμίνη, από ένα προοδευτικό κόσμο. Αυτές οι ελπίδες και οι προσδοκίες του προοδευτικού κόσμου της Αθήνας δυστυχώς διαψεύτηκαν πολύ γρήγορα από τον κύριο Καμίνη. Γιατί στην προηγούμενη, στα 3,5. Δεν ήταν αρκετά προοδευτικό. Θα σας απαντήσω. Υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είχε εξαγγείλει προεκλογικά το 2010. Όπως μπήκε στην ίδια διαδικασία να εξαγγείλει τέτοιου τύπου ζητήματα, αν και λίγο πιο μαζεμένα το 2014, τα οποία αφορούσαν ζητήματα που είχαν να κάνουν και με τα δικαιώματα, αν θέλετε, των μεταναστών μέσα στην πόλη, πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν οι μετανάστες στην πόλη με έναν τρόπο πιο ομαλό. Υπήρχαν ζητήματα που είχαν να κάνουν με την προάσπιση ανθρωπίνων, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μέσα στην πόλη. Εμένα, για παράδειγμα, με απογοήτευσε ο κύριος Καμίνης. Όχι με απογοήτευσε, με εξόργησε, θα μπορούσα να πω, όταν το 2012 άστεγοι μέσα στο καταχύμωνο, 5 Φλεβάρι ήταν, δεν το ξεχνάω, είχαν μπει στο κηλικείο του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου της Αθήνας και έστειλε την αστυνομία να τους συλλάβει και τους συνέλαβε. Όταν πέταξαν έξω αστέγους από το Σεράφιο κολυμβητήριο μέσα στο κρύο του χειμώνα,
που οι άνθρωποι τότε έψαχναν να βρούνε χώρους να διανυκτερεύσουν. Είναι τέτοιου τύπου ζητήματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία, αν θέλετε την άποψή μου, χάλασαν αυτό το προφίλ το οποίο ήθελε να παρουσιάσει ο κ. Καμίνης στο προοδευτικό. Σε τέτοιου τύπου ζητήματα εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πίσω, όπως κυρίως δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πίσω σε μια προσπάθεια του κ. Καμίνη να εφαρμόσει πιστά μια πολιτική κεντρική, η οποία κατά την άποψή μου δεν βοηθάει ούτε το Δήμο της Αθήνας, ούτε τους κατοίκους, ούτε τους πολίτες. Τι πρέπει να περιμένουν οι πολίτες της Αθήνας από εσάς? Ποια θα είναι η πρώτη σας προτεραιότητα? Οι πολίτες της Αθήνας πρέπει πρώτα απ' όλα να περιμένουν από εμάς ότι θα τιμήσουμε την επιλογή που έκαναν και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ευθύνης και για τη δική μας την παράταξη. Προφανώς δεν είμαστε συνηθισμένοι και εμείς σε τέτοιου τύπου ποσοστά και σε τέτοιου τύπου μεγάλη αποδοχή. Και αυτή την επιλογή τους θα την τιμήσουμε σε όλη την πενταετία. Από εκεί και πέρα συγκεκριμένα, γιατί αυτό ήταν ένα γενικό και αόριστο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα θέμα που ενώνει και εσάς και τον κύριο Καμίνη, και αυτό έχει να κάνει με την καύση των νεκρών. Πριν από λίγο η Βουλή, πριν από λίγο καιρό, ψήφισε μια τροπολογία που επιτρέπει πια να δημιουργηθούν δημοτικά αποτεφρωτήρια. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς σε αυτό. Βεβαίως, ήταν και πρόταση του κύριου Καμίνη, και το ερώτημά μου αν είναι. Είναι ότι αν θα συμβάλλετε και οι δύο στο να γίνει αυτό γρήγορα, διότι είμαστε σε μια χώρα που ζούμε το τρελό και παράλογο, να θέλει ο άλλος να αποχαιρετήσει με αυτόν τον τρόπο τον δικό του άνθρωπο και να αναγκάζεται να πάει στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο, πληρώνοντας και μια περιουσία, και είναι και ένας ευτελισμός και εξευτελισμός του τελευταίου ταξιδιού ενός δικού σου ανθρώπου. Αυτό σίγουρα είναι ένα σημείο συμφωνίας και η ίδια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή. Για να κάνω λάθος, ο Νίκος ο Βούτσης το είχαν βάλει και πολύ επιτακτικά. Και ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Ακριβώς. Και είναι ένα από τα θέματα τα οποία και εμείς, και έχουμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση μέσα στο καλοκαίρι σε σχέση με τα αποτεφρωτήρια, είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς δεν έχουμε κανένα λόγο να χωρίσουμε τα τσανάκια μας σε τέτοιου τύπου ζητήματα. Για το ζήτημα όμως των παιδικών σταθμών στο Δήμο της Αθήνας, θα συγκρουστούμε με τις επιλογές. Γιατί τι έχει γίνει εκεί? Γιατί αυτή τη στιγμή, όλο το καλοκαίρι, δεν γνωρίζαμε εάν θα μπορέσουν 1η Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα, πότε είναι 1η Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Δευτέρα ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, όπως ανοίγουν στην ουσία, ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά. Και αυτή τη στιγμή, ενώ υπήρχαν τεράστια κενά στους παιδικούς σταθμούς, εξαιτίας απολύσεων που είχε κάνει ο κύριος Καμίνης, είχαν απολυθεί 240 εργαζόμενοι, με συμβάσεις κυλιόμενες βέβαια, αλλά είχαν μια δεκαετή εμπειρία στους παιδικούς σταθμούς. Δεν ξέραμε, είχαμε φτάσει στο σημείο. Είχαμε φτάσει στο σημείο μέσα στο καλοκαίρι να μην γνωρίζουμε αν θα ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί. Και έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή συμβασιούχους με δίμηνες συμβάσεις. Δίμηνες. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ίσα-ίσα να ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί. Και μετά κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Και όταν μιλάμε για παιδάκια και όταν μιλάμε για οικογένειες, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Ένα άλλο θέμα είναι η Χρυσή Αυγή, κύριε Σακελαρίδη. Είδαμε τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη χθες. Είδαμε τα απίστευτα που είχε χθες το Έθνος για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Είδαμε τι έγινε στην ορκομοσία της Ελένας Δούρου. Θα γίνει η ορκομοσία δική σας. Και κυρίως έχουμε δει επανειλημμένως τη δράση της στους δρόμους Αθήνας. Κυρίως. Και υποστήκατε κι εσείς προσωπική άθλια επίθεση από τη Χρυσή Αυγή. Δεν με απασχολεί εμένα σε προσωπικό. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσετε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο στο Δήμο της Αθήνας, διότι μην ξεχνάτε ότι από το Δήμο της Αθήνας ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος για πρώτη φορά εξελέγει δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας. Το θέτετε πολύ σωστά, γιατί όντως ο Δήμος Αθήνας, εξαιτίας αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι είναι δηλαδή συσσόρευση όλων των κοινωνικών προβλημάτων, αποτέλεσε, αν θέλετε, και την θερμοκοιτίδα του φαινομένου αυτού. Γιατί ως φαινόμενο. Εκολάφθηκε το αυγό του φιδιού, είχε πει πέρυσι, το θυμάμαι, εδώ σε εμάς ο κ. Καμίνης. Είναι γεγονός. Και το θέμα είναι να δούμε γιατί έγινε αυτό. Γιατί αν θες να αντιμετωπίσεις τη Χρυσή Αυγή ως αυτό που είναι, πρέπει να δεις τις αιτίες που την έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Και επειδή ακριβώς το Δήμο της Αθήνας και στις ενοικίες της Αθήνας, τις πιο υποβαθμισμένες, αυτές οι κοινωνικές συνθήκες υπάρχουν. Και πολύ φοβόμαστε ότι αν συνεχίσουν να υπάρχουν, θα δούμε και άλλου τύπου γεγονότα μέσα σε αυτή την πενταετία. Εμάς προτεραιότητά μας, το λέω, το τονίζω, δεν θα σταματήσω, και είναι και η διαρκή αγωνία δικιά μου και δικιά μας ως δημοτική παράταξη, είναι να αντιμετωπίσουμε αυτού του τύπου τα κοινωνικά ζητήματα για να αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή. Τη Χρυσή Αυγή δεν την αντιμετωπίζεις ούτε με δελτία τύπου, δεν την αντιμετωπίζεις ούτε με δηλώσεις, ούτε έτσι με επικοινωνιακού τύπου χειρισμού. Άρα πώς αντιμετωπίζει την φτώχεια, την ανεργία, ακριβώς, που θεωρητικά είναι οι εκκλητικοί παράγοντες, το έδαφος στο οποίο αναπτύσσεται η οργή και η οποία στο τέλος εκδηλώνεται ως στήριξη προς τη Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Για μένα το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης στο Δήμο της Αθήνας, είναι το πώς θα μπορέσει ο Δήμος, ή αν δεν μπορέσει η Δημοτική Αρχή, πώς θα μπορέσουν οι πολίτες
Και εμείς εκεί θα είμαστε μέσα σε αυτό. Πρακτικά, να οργανώσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι κάτι το οποίο είχαμε ξεκινήσει και εμείς ως πολιτικός χώρος, ως δημοτική παράταξη, όχι όμως με μια λογική καπελώματος, μαζί με τους πολίτες, να προσπαθούμε να οργανώνουμε την κοινωνική αλληλεγγύη στο Δήμο της Αθήνας. Έχουμε δημιουργήσει κοινωνικά ιατρία. Είναι χαρά μας που τα λέμε αυτά και δεν τα λέμε προεκλογικά. Δεν το λέγαμε τόσο πολύ αυτό προεκλογικά. Μπορώ να το λέω τώρα πιο εύκολα. Έχουμε δημιουργήσει λέσχες αλληλεγγύης που βοηθούν τον κόσμο εκεί πραγματικά που έχουν τα προβλήματα. Εμείς αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Η Χρυσή Αυγή γιγαντώθηκε από το φαινόμενο της μετανάστευσης, από τους εκατοντάδες ή χιλιάδες παράνομους μετανάστες που βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, και δεν είναι τυχαίο ότι στον Άγιο Παντελήμονα, που το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο, η Χρυσή Αυγή για πολύ καιρό παίρνει εκεί τα πολύ μεγάλα ποσοστά. Δεν πήρε τόσο μεγάλα ποσοστά. Αν δείτε δηλαδή τα εκλογικά. Όχι, έχει σημασία όμως. Έχει μια σημασία όμως. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Στις τελευταίες εκλογές τα ποσοστά της στον Άγιο Παντελήμονα ήταν γύρω στο μέσο όρο. Ή γιατί τρόμαξε ο κόσμος στον Άγιο Παντελήμονα από τη Χρυσή Αυγή και τη δράση της. Και έσπασε η φούσκα της Χρυσής Αυγής. Κανονικά με όλα όσα έχουμε δει όμως θα έπρεπε να είναι. Συμφωνώ. Να μην υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Συμφωνώ. Ούτε καν αυτά. Και αν θυμάστε, και ήταν και ένα σημείο που στο δεύτερο γύρο και εγώ προσωπικά είχα σταθεί, ότι δεν είναι δυνατόν, και στο δεύτερο γύρο έχει σημασία ότι υπογραμμίζω πριν το δεύτερο γύρο, δεν είναι δυνατόν μετά από όλα όσα έχουμε δει, μια εγκληματική δολοφονική συμμορία να παίρνει αυτό το μεγάλο ποσοστό στο Δήμο της Αθήνας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει, να λέει ότι δεν γνωρίζει τι ήταν. Φοβάστε ότι έχουμε επεισόδια το απόγευμα? Δεν φοβάμαι τα επεισόδια. Να σας το πω ειλικρινά, επεισόδια δεν ξέρω αν θα γίνουν. Όχι, δεν είναι ότι δεν με νοιάζει, δεν γνωρίζω αν θα γίνουν. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι να μην στεκόμαστε τόσο πολύ σε μια έτσι συγκεκριμένη στιγμή όπως είναι η ορκομοσία. Βλέπω για παράδειγμα έχει γίνει το μέγα γεγονός, ας πούμε, οι ορκομοσίες των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Κύριο Τζίμερος, μάλιστα, της σχολίας έτσι πολύ. Εντάξει, ο καθένας ψάχνει έναν τρόπο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, να βρει λίγη δημοσιότητα. Η στάση του κύριου Μπουτάρη σε όλα αυτά τα επεισόδια χθες, να βάλει το άστρο του Δαβίδ για να δείξει έτσι την απέχθειά του προς αυτούς που ακόμα και σήμερα δεν αποδέχονται το ολοκαύτωμα των Εβραίων και όλα τα δεινά που έφερε σε αυτό τον πλανήτη ο ναζισμός, πώς το βλέπετε? Είναι, νομίζω, εντάξει, είναι μια εκδήλωση η οποία προφανώς, ας πούμε, με βρίσκει και με ένα σύμφωνο, όπως με βρίσκουν σύμφωνο και οι αντιδράσεις των αντιφασιστών μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αποδοκίμασαν την παρουσία της Χρυσής Αυγής εκεί πέρα. Νομίζω ότι όλες αυτές οι στάσεις είναι θετικές. Μάλιστα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει να μένουμε τόσο πολύ. Σημαντικά μεν όλα αυτά. Είναι μια έκφραση. Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο έτσι τη Χρυσή Αυγή. Κυρίως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές και τις πολιτικές αιτίες. Την κοινωνική κρίση και την απαξίωση του πολιτικού συστήματος που έχει δημιουργηθεί με ευθύνες συγκεκριμένες και των δύο κομμάτων. Όχι και των δύο, κυρίως των δύο κομμάτων τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ένα άλλο ζήτημα που κυριάρχησε τότε στην συζήτηση στο πλαίσιο των αυτοδιοικητικών εκλογών ήταν η υπόθεση με τον τζαμί. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη θέση μας. Και νομίζω ότι και ο κόσμος ο ίδιος αντιλαμβάνεται. Τι πρέπει περιμένουμε, δηλαδή, ότι θα στηρίξετε? Τι πρέπει να περιμένουμε, θα προωθήσετε? Εκεί νομίζω ότι η απόψη με τον κύριο Καμίνη ήταν πάνω κάτω κοντινές. Ναι, νομίζω ότι σε ζητήματα τέτοια, νομίζω ότι είναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι και ζητήματα τα οποία τα λύνει και η πραγματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι πολίτες, επειδή αντιλαμβάνονται σε τι κόσμο ζούμε, ξέρουν ότι και έχουν πολλοί έχουν πάει και στο εξωτερικό, ή έχουν συγγενείς μετανάστες στο εξωτερικό, ή έχουν πάει και στην Κωνσταντινούπολη, έχουν πάει και, και στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι, ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Σε κοινωνίες όπου ζουν Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι, θεωρείται αυτονόητο και από τους ξένους, αλλά και από τους χριστιανούς Ορθόδοξους, ότι μπορούν να έχουν τους λατρευτικούς τους χώρους. Νομίζω αντίστοιχα. Και στην Αθήνα μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος λατρευτικός χώρος, εκεί όπου υπάρχει αυτός ο χώρος και έχει χωροθετηθεί. Δεν είναι δικιά μας επιλογή. Εκεί έχει χωροθετηθεί από το 2009. Έχει χωροθετηθεί από το 2009, από όσο ξέρω, από την κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή, με υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Σπυλιωτόπουλο, ο χώρος ο συγκεκριμένος. Σε αυτόν τον χώρο
μέσα σε ένα συνολικό όμως σχέδιο ανάπλασης του συγκεκριμένου χώρου του Ελαιώνα. Γιατί όποιος πάει αυτή τη στιγμή στον Ελαιώνα και πάει και πει στους πολίτες εκεί πέρα, γι' αυτό εγώ καταλαβαίνω κάποιες αντιδράσεις που έχουν την εξής οπτική. Ότι ρε παιδιά, ελάτε να δείτε πώς είμαστε εδώ κάτω. Πηγαίνετε μια βόλτα στον Ελαιώνα, πηγαίνετε μια βόλτα στην περιοχή γύρω στο Βοτανικό. Και το μόνο που μας λέτε ότι θα κάνετε για την περιοχή τη συγκεκριμένη, την υποβαθμισμένη, είναι να φτιάξετε ένα τζαμί. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική μιας τέτοιας αντίδρασης. Και φέρνουμε τους ανθρώπους αυτούς που τους έχουμε εγκαταλείψει στην ουσία σε αντιπαράθεση με ένα τζαμί. Αν όμως γινόντουσαν, ή αν υπήρχε ένα ευρύτερο σχέδιο αστικής ανάπλασης, αν γίνει, μένει να το δούμε. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αστικής ανάπλασης αυτής της περιοχής, όπου θα υπάρχει και ένα τζαμί, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Θα υπάρχουν και χώροι πρασίνου. Θα υπάρχουν και χώροι όπου θα δημιουργηθούν και πολιτιστικά κέντρα. Θα υπάρχουν και χώροι όπου τέλος πάντων θα μπορεί κάποιος να πάει εκεί πέρα και να πει: ωραία, εδώ πέρα είναι πάντως ένα κομμάτι της πόλης και δεν είναι μια τεράστια αλάτα. Αντιπολίτευση και δημοτική αρχή είναι κοντά. Και φαντάζομαι κοντά είστε και ιδίως στην καταπολέμηση των ρατσιστικών φαινομένων που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να ανθούν, είτε ως κανονικά είτε ως φεδρά, όπως η περίπτωση χθεσινή του κ. Νικολόπουλου. Και φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς υπέρ του να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ψηφιστεί ο αντιρατσιστικός νόμος για να όλα αυτά τα φαινόμενα να αρχίζουν να εκλείπουν σιγά σιγά και νομίζω ότι φαντάζομαι είστε πολύ θετικός και στην προχθεσινή ανακοίνωση που έβγαλε η Ιερά Σύνοδος η οποία απομόνωσε ακραίες φωνές όπως ήταν αυτές ιεραρχών που κάθε άλλο παρά την αγάπη και την αποδοχή στον πλησίον διδάσκουν. Μένει να δούμε, σίγουρα είναι θετικά όλα αυτά που λέτε, μένει να δούμε πώς θα είναι το συνολικό σχέδιο του αντιρατσιστικού νόμου, ο οποίος θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική άποψη. Θα κατατεθεί, γιατί έχω, λέτε, κύριε Σακελαρίδη. Αυτά διαβάζω, έχω τις ίδιες επιφυλάξεις που ενδεχομένως έχετε κι εσείς. Ενδεχομένως τα γνωρίζετε και καλύτερα. Δεν είναι γνώση. Ως δημοσιογράφη. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει σημασία. Επιφύλαξη και όλοι την έχουμε. Εγώ έχω επιφύλαξη και για το περιεχόμενο, κυρία Τζίμα. Δηλαδή, τι θα περιλαμβάνει. Γιατί μπορεί να λες ότι θα φέρω ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, αλλά αν είναι φαλκιδευμένο, εάν είναι κομμένο και γραμμένο στα μέτρα του κυρίου Μπαλτάκου ή όποιου άλλου τέλος πάντων συνυπολογίσει. Εσείς πώς τις ακούσατε αλήθεια αυτές τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Μπαλτάκου. Με την ίδια αποστροφή, φαντάζομαι, που την άκουσε και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ακόμα και αν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Σας το λέω ειλικρινά. Εγώ δεν πιστεύω, για παράδειγμα, ότι εκφράζουν ότι αυτές οι απόψεις σε καμία περίπτωση δεν είναι πλειοψηφικές μέσα στην κοινωνία. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, άκουγα και τον κύριο και τον εκπρόσωπο του κυρίου Νικολόπουλου χτες, ας πούμε, σε σχέση με το συγκεκριμένο tweet, που λέει ότι αυτό πιστεύει ο κόσμος στην Ελλάδα. Δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα ο κόσμος. Και μην το λέμε, μην το αναπαράγουμε. Άμα πας έξω στην κοινωνία και του πεις, ας πούμε, για το συγκεκριμένο ζήτημα του Πρωθυπουργού, ας πούμε, του Λουξεμβούργου, ουδής ασχολείται και δεν νομίζω ότι τέλος πάντων συνεχίζουμε να έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις οι οποίες στην ουσία αντικατοπτρίζουν ένα σκοταδιστικό καθεστώς και μια ξεπερασμένη λογική. Ακριβώς. Άλλωστε προχθές στη θέση σας καθόταν ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας και χαρακτήρισε τους ιεράρχες που είπαν τα απίστευτα όσα είπαν ως πόρτ παρόλ του κυρίου Μπαλτάκου. Βλέπετε ότι αυτές οι λογικές απομονώνονται πια και από την Εκκλησία. Καταλήξαμε όμως εκείνη τη συζήτηση να λέμε ότι χρειάζονται δύο για να υπάρξει αυτή η επικοινωνία. Σαφώς. Μα υπάρχουν ιεράρχες λοιπόν, που έχουν. Άρα λοιπόν και εκεί και η Εκκλησία είναι αυτή η οποία πρέπει να διαρρήξει τους δεσμούς της με τις ιδέες ή τα πρόσωπα σαν τον κύριο Μπαλτάκου. Χθες ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αρβανίτης στη Βουλή επετέθη κατά του Ιερώνυμου από το βήμα της Βουλής. Γιατί η Ιερά Σύνοδος έβγαλε αυτή την ανακοίνωση που αποδοκιμάζει τις επιθέσεις εναντίον της διαφορετικότητας και της προσωπικής επιλογής που μπορεί να κάνει ο καθένας στη ζωή του. Πράγματα αυτονόητα εν έτη 2014. Ακριβώς. Και το σύμφωνο συμβίωσης μέσα στο αντιρατσιστικό, λέτε. Και το σύμφωνο συμβίωσης, βέβαια. Γιατί όχι. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή μαζί με τη Λιθουανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Γιατί όχι. Γιατί να πρέπει δηλαδή να ταυτιζόμαστε συνεχώς να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζητάει αυτό για τον ένφια, μας ζητάει αυτό για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί πρέπει να πηγούμαστε με πρόστιμα τύπου, για να το κάνουμε. Με τέτοιο τύπου. Έχει ένα πρόστιμο ήδη. Ακριβώς. Με τέτοιου τύπου. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Αντιδραστικές παρεμβάσεις στο οικονομικό και στο κοινωνικό επίπεδο και σε ζητήματα άλλα. Βλέπετε τελικά ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Ναι, σε τι συμβαδίζουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τι επιλέγουμε. Διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ προχθές στον Αντένα, ο οποίος τάχθηκε εναντίον του συμφώνου συμβίωσης. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Είναι μια ολόκληρη ιστορία το τι είναι προοδευτικό και τι συντηρητικό πρόσημο. Και σε ποιους το έχουμε αποδώσει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, με έναν τρόπο όλη αριστερά είναι προοδευτική και με έναν τρόπο όλη δεξιά είναι συντηρητική. Αλλά ίσως αυτή είναι μια συζήτηση που μπορεί να ξαναγίνει.
και ο κύριος Κουτσούμπας και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γενικά έχω την αίσθηση, ενώ σε πολλά ζητήματα, τώρα δεν το συζητώ, γνωρίζουμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε ζητήματα δηλαδή και δημοκρατίας, σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι εξαιρετικά προωθημένο. Υπάρχουν άλλα σημεία τα ακόμα μέσα στο εσωτερικό του δεν τα έχει επιλύσει. Mm-hmm. Δεν είναι δικιά μου θέση να υποδείξω με ποιον τρόπο θα τα υποδείξει. Νομίζω πάντως ότι και κόσμος του Κομμουνιστικού Κόμματος μπορεί και να μην συμφωνεί τέλος πάντων με τον κύριο Κουτσούμπα. Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας. Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε και έναν άλλο δήμαρχο που είναι στην ίδια ηλικία με εσάς. Είναι 2 χρόνια νεότερος. Είναι από τους πιο νέους δήμαρχους. Εγώ δεν είμαι δήμαρχος. Εσείς είστε. Να το διευκρινίσουμε. Σωστό, είστε επικεφαλής αντιπολίτευσης. Είδατε, παρασυρθήκαμε από τα αποτελέσματα και τα ποσοστά. Λοιπόν, θα δούμε έναν δήμαρχο που είναι κοντά σε εσάς, 32 ετών εκείνος. Και θα δούμε και την ευαισθησία που δείχνουν οι άνθρωποι πια στον σεβασμό ως προς τα ζώα, σε αντίθεση με κάποιες άθλιες συμπεριφορές που είδαμε το προηγούμενο.